Κυρία Υπουργέ, με απόφαση του Υπουργείου σας τον Ιούλιο, συγκεκριμένα στις 9 Ιουλίου, εγκρίθηκαν αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, 81 αποσπάσεις, και για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες άλλες 84 αποσπάσεις. Σύνολο δηλαδή 165. Εδώ μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι αυξήθηκαν πάρα πολύ οι ανάγκες, οι έκτακτες ανάγκες των βιβλιοθηκών, των δημοσίων βιβλιοθηκών της χώρας, και μιας και μας περισσεύουν και τόσοι πολλοί εκπαιδευτικοί στα σχολεία, ας διαθέσουμε ορισμένους από αυτούς για αυτές τις ανάγκες. Τα πράγματα φυσικά δεν είναι έτσι. Και δεν μιλώ για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών, οι οποίες εδώ και χρόνια βρίσκονται στο κόκκινο και είναι όντως οξυμένες, αλλά αποτελεί πάγια πρακτική και θα έλεγε κανείς και μια μόνιμη πολιτική επιλογή, όχι μόνο της δικής σας κυβέρνησης, αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, οι βιβλιοθήκες της χώρας, οι δημόσιες βιβλιοθήκες της χώρας, να λειτουργούν όχι με το εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό από τον κλάδο, τον επιστημονικό της βιβλιοθηκονομίας και της αρχαιονομίας, αλλά να λειτουργούν με αποσπασμένους ή μεταταγμένους εργαζόμενους από άλλες άσχετες υπηρεσίες, χωρίς να έχουν φυσικά καμιά ιδιαίτερη επαγγελματική σχέση με το αντικείμενο, με αυτό το κρίσιμο και σημαντικό αντικείμενο των βιβλιοθηκών. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό εξηγεί, μια που τα λέμε όλα εδώ πέρα, και το γιατί οι ερωτήσεις οι σχετικές της αξιωματικής αντιπολίτευσης προσπερνάνε το θέμα του προσωπικού, αφού τα ίδια κάνανε κι αυτές, και στέκονται κυρίως στο διορισμό των εφορευτικών συμβουλίων τους, των διοικητικών δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Την ίδια ώρα τώρα όμως, που γίνονται αυτές οι αποσπάσεις εκατοντάδων εκπαιδευτικών, οι απόφοιτοι των τμήματων της αρχαιονομίας βιβλιοθηκονομίας, φυσικά παραμένουν οι περισσότεροι από αυτούς στην ανεργία και ψάχνουν για μια δουλειά. Χαρακτηριστικό είναι, κύριε Πρόεδρε, ότι στη χώρα μας λειτουργούν 46 δημόσιες βιβλιοθήκες, μάλιστα οι 29 από αυτές έχουν και τον τίτλο λειτουργούν ως κεντρικές βιβλιοθήκες, έχουν δηλαδή μια κινητή μονάδα και ξεχωριστά βιβλιοστάσια, γιατί καλύπτουν περισσότερες από μία περιφερειακές ενότητες. Σε αυτές λοιπόν τις βιβλιοθήκες, τις 46, υπηρετεί ο ηλιγιώδης αριθμός των 110 υπαλλήλων, από τους οποίους οι 46, ούτε καν η μισή, είναι κάτοχοι πτυχίου βιβλιοθηκονομίας. Η ερώτηση, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτονόητη. Τι σχεδιάζει, αν σχεδιάζει τέλος πάντων η κυβέρνησή σας, να κάνει προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι οργανικές θέσεις, να καλυφθούν οι ανάγκες, οι οξυμένες ανάγκες, με προσλήψεις, μόνιμες προσλήψεις, πτυχιούχων βεβαίως βιβλιοθηκονομίας και αρχαιονομίας για όλη τη χώρα. Και για την Εθνική Βιβλιοθήκη, και για τις κατατόπους, για τις κεντρικές βιβλιοθήκες και για τα γενικά αρχεία του κράτους. Και να σταματήσει πια αυτό το συνήθειο με τις αποσπάσεις από άλλες άσχετες υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Βεβαίως σχεδιάζει, κύριε συνάδελφε, η κυβέρνησή μας, και θα σας ενημερώσω και τι σχεδιάζει, αφού προηγουμένως στην αιχμή σας για τον αριθμό των εκπαιδευτικών σας θυμίσω ότι φέτος για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες προσλήφθηκαν 11.700 εκπαιδευτικοί, που προστίθενται στους 4.500 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής που για πρώτη φορά στα χρονικά προσλήφθηκαν πέρυσι. Στην ερώτησή σας λοιπόν θέλω να σας πω πως, όπως και εσείς γνωρίζετε και όλοι συμφωνούμε, ο σκοπός των δημόσιων βιβλιοθηκών είναι μορφωτικός, εκπαιδευτικός, πολιτιστικός και πληροφοριακός. Το ίδιο και τα γενικά αρχεία του κράτους διασφαλίζουν την ανοιχτή πρόσβαση στην πληροφορία και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της διοικητικής πληροφόρησης, της εξυπηρέτησης του πολίτη, γενικά του πολιτισμού. Με γνώμονα λοιπόν την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης των Ελλήνων, των δημόσιων βιβλιοθηκών και των γενικών αρχείων του κράτους, καταβάλλεται από το Υπουργείο μας κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό, κυρίως των επιστημονικών κλάδων ΠΕ βιβλιοθηκονόμων, ΤΑΦΕ βιβλιοθηκονόμων και ΠΕ αρχαιονόμων, μέσω μόνιμων διορισμών και μετατάξεων.
Σε σχέση τώρα με τα ερωτήματά σας για το σχεδιασμό της κάλυψης κενών θέσεων στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας, στην Εθνική Βιβλιοθήκη και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Σας αναφέρω πως η τριμελής επιτροπή που συστήθηκε με την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 33 του 2006, με εγκριτική της απόφαση του ΑΕΚΟΣΥ ενέκρινε τις διαδικασίες πλήρωσης κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής. Στις δημόσιες βιβλιοθήκες 8 θέσεις κλάδου ΠΕ βιβλιοθηκονόμων και 6 θέσεις κλάδου ΤΑΦΕ βιβλιοθηκονόμων. Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 10 θέσεις κλάδου ΠΕ αρχαιονόμων και 2 θέσεις κλάδου ΤΑΦΕ ταξινόμων. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 4 θέσεις κλάδου ΤΑΦΕ βιβλιοθηκονόμων και για την πλήρωση αυτών των θέσεων μόνιμου προσωπικού βρισκόμαστε στη διαδικασία κατάρτισης του αιτήματος για την προκήρυξη των θέσεων από το ΑΣΕ. Επίσης, μέσω του ενιαίου συστήματος κινητικότητας έχουν μεταταχθεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος με εγκριτικές αποφάσεις του Υπουργείου μας το έτος 2015 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων ένας υπάλληλος στον κλάδο ΠΕ βιβλιοθηκονόμων και 7 υπάλληλοι στον αντίστοιχο κλάδο ΤΑΦΕ. Στις δημόσιες βιβλιοθήκες το έτος 2020 35 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων 2 υπάλληλοι στον κλάδο ΠΕ βιβλιοθηκονόμων και 6 υπάλληλοι στον κλάδο ΤΑΦΕ βιβλιοθηκονόμων. Ακόμη, στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου κινητικότητας το έτος 2021 εγκρίθηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία κάλυψη θέσεων μέσω μετατάξεων ως εξής. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 5 κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ βιβλιοθηκονόμων και 4 θέσεων κλάδου ΤΑΦΕ βιβλιοθηκονόμων. Στις δημόσιες βιβλιοθήκες 4 κενές θέσεις ΠΕ βιβλιοθηκονόμων και 10 θέσεις ΤΑΦΕ βιβλιοθηκονόμων. Ήδη για τις ανωτέρα θέσεις προωθείται σχέδιο απόφασης με το οποίο πρόκειται να μετατεχθούν 2 υπάλληλοι στην Εθνική Βιβλιοθήκη και 7 σε δημόσιες βιβλιοθήκες. Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2022, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, οι δημόσιες βιβλιοθήκες και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους έχουν υποβάλει τα αιτήματά τους για την πλήρωση κενών θέσεων. Σε αυτά περιλαμβάνονται και αιτήματα για βιβλιοθηκονόμους και αρχαιονόμους μέσω της ειδικής εφαρμογής του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων. Έχει προωθηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών αίτημα από το Υπουργείο μας για την έγκριση πλήρωσης 15 κενών οργανικών θέσεων στην Εθνική Βιβλιοθήκη, 17 κενών οργανικών θέσεων στις δημόσιες βιβλιοθήκες. Από αυτές, οι 17 θέσεις αφορούν τους κλάδους ΠΕ και ΤΑΦΕ βιβλιοθηκονόμων. Με την έκδοση του νόμου 46-10 του 19, με τις διατάξεις του οποίου ορίζεται η νέα οργανωτική δομή των Γενικών Αρχείων του Κράτους, αποκαταστάθηκαν οργανικές θέσεις κέριων κλάδων για τη λειτουργία τους, όπως είναι οι θέσεις ΠΕ αρχαιονόμων, οι οποίες είχαν καταργηθεί αυτοδικαίως με την εφαρμογή του νόμου 40-24 του 11. Ενισχύουμε έμπρακτα και σταθερά την προγραμματισμένη πορεία ανάπτυξης της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Προχωρούμε στη νομική επεξεργασία του υποβληθέντος από την Εθνική Βιβλιοθήκη Οργανισμού Διοίκησης και Λειτουργίας, η έγκριση του οποίου θα οδηγήσει αφενός στην οριστική επίλυση του προβλήματος στελέχωσής της με εξειδικευμένο προσωπικό και αφετέρου θα απορροφήσει έναν ικανό αριθμό αποφύτων των ανωτάτων ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων και τα τμήματα βιβλιοθηκονομίας. Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών, στις οποίες αναφερθήκατε, κύριε συνάδελφε, αποτελούν προσωρινή, αν και επαναλαμβανόμενη, λύση ανάγκης. Καλύπτουν άμεσες ανάγκες λειτουργίας για την ομαλή λειτουργία της Εθνικής Βιβλιοθήκης μέχρι την έγκριση του οργανισμού. Από το 2014 η Εθνική Βιβλιοθήκη απασχολούσε 47 μόνιμους υπαλλήλους και 20 αποσπασμένους, ενώ τώρα το 2021 απασχολεί 89 άτομα μόνιμου προσωπικού και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 81 αποσπασμένους. Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα, έχουμε μια σειρά δράσεων, τις οποίες θα αναφερθώ στη δευτερολογία μου. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την ενοχή, κύριε Πρόεδρε. Πάντως, αυτό που έχω να παρατηρήσω από την απάντηση της κυρίας Υπουργού είναι ότι οι αποσπάσεις θα συνεχιστούν. Δεν αρκούν δηλαδή αυτές οι 160 που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από το Υπουργείο. Θα συνεχιστούν. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι μια προσωρινή κατάσταση, κυρία Υπουργέ. Όταν κάτι επαναλαμβάνεται για πάνω από 20 χρόνια, δεν το λες προσωρινό. Είναι η γνωστή ρίση για το ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, η οποία συνεχίζεται, όπως είπαμε, και από τη δική σας κυβέρνηση. Είπατε πάρα πολλά νούμερα, πάρα πολλούς αριθμούς, δεν μπόρεσα να τα συγκρατήσω όλα. Για τις προσλήψεις όμως μόνιμου προσωπικού, τα νούμερα ήταν μονοψήφια. 8 στην Εθνική Βιβλιοθήκη, 6 στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν γίνεται δουλειά. Δεν μπορούν να αναπτυχθούν, δεν μπορούν να λειτουργήσουν στην ουσία
αυτά τα τόσο σημαντικά πνευματικά ιδρύματα και με την ευκαιρία να πω ότι για το κόμμα μας, για το ΚΚΕ, το ζήτημα του βιβλίου είναι πολύ ψηλά στον κώδικα των αξιών μας. Και έτσι θα έπρεπε να είναι και για τις ελληνικές κυβερνήσεις και να φροντίζουν ακόμα περισσότερο, αλλά η κατάσταση, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Νομίζουμε, σε σχέση τώρα με αυτό που είπατε για τους διορισμούς, έκανα ένα σχόλιο προηγουμένως για το ότι περισσεύουν οι εκπαιδευτικοί, φυσικά και δεν περισσεύουν οι εκπαιδευτικοί ασφαλώς, και διορίστηκαν 11.500 και 4.500. Ξέρετε όμως, κυρία Υπουργέ, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι πέρσι προσλήφθηκαν συνολικά 52.000 εκπαιδευτικοί αναπληρωτές. Εάν σε αυτά προσθέσει, αυτόν τον αριθμό προσθέσετε και τους 8.000 οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης, πάμε στον αριθμό 60.000. Όταν διορίζεις λοιπόν 11.500, σημαίνει ότι χρειάζεσαι τουλάχιστον 48.500 εκπαιδευτικούς για να λειτουργήσεις με τους ίδιους όρους που λειτουργήσες και πέρυσι. Με δεδομένη τώρα την πανδημία κτλ., καταλαβαίνετε για ποιες ανάγκες μιλάμε. Άρα δεν υπάρχει κανονικά η δυνατότητα να φεύγουν εκπαιδευτικοί από τα σχολεία. Εν πάση περιπτώσει, νομίζουμε ότι, για να γυρίσω στο θέμα δηλαδή, και να επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο πρόεδρος, ότι συνήθως δεν καταχρώμε τον χρόνο, θα κάνω ό,τι μπορώ, κύριε πρόεδρε, να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν πτυχία βιβλιοθηκονομίας και αρχαιονομίας, κυρία Υπουργέ, αισθάνονται ότι εμπέζονται για άλλη μια φορά. Χρόνια βεβαίως εμπέζονται, αλλά εμπέζονται και από τη δική σας κυβέρνηση σε σχέση με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Να πω εδώ ότι δεν είναι τώρα εδώ, πριν από λίγο ήταν ο αρμόδιος υφυπουργός για την ανώτατη εκπαίδευση, ότι σε συζήτηση της ίδιας πάνω κάτω ερώτησης, σχετικής ερώτησης μαζί του τον περασμένο Απρίλη, μας είχε αναγγείλει ότι εκπονείται ένα σχέδιο και μας διαβεβαίωνε μάλιστα ότι εγκρίνεται ως ονούπο ο Οργανισμός Λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και ότι θα προσληφθούν, ότι θα προβλεφθούν και θα προσληφθούν μόνιμοι εργαζόμενοι που θα καλύψουν 390 θέσεις. Από αυτές τις 390 θέσεις θα ήταν 160 θέσεις μόνο για την Εθνική Βιβλιοθήκη με πτυχίο βιβλιοθηκονομίας και αρχαιονομίας. Δεν ξέρουμε πού βρίσκεται αυτό. Τίποτα δεν έχει ακουστεί γύρω από αυτό. Αντίθετα, βλέπουμε να επαναλαμβάνεται η πρακτική και μάλιστα ακριβώς με αυτόν τον αριθμό να καλυφθεί αυτός ο αριθμός, όχι με μόνιμους διορισμούς, αλλά με τις αποσπάσεις. Βεβαίως, ο αριθμός των αποσπάσεων δείχνει και τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζουμε ότι δεν απαντάτε, αποφεύγετε να απαντήσετε, ή μάλλον, για να είμαστε και ειλικρινείς μεταξύ μας, είστε αρνητικοί. Και εσείς, και το επιβεβαιώσατε και λίγο πιο πριν σε άλλη ερώτηση σε σχέση με το δικαίωμα που έχουν οι εργαζόμενοι στη φύλαξη των πανεπιστήμιων, είστε αρνητικοί στην έννοια της μόνιμης και σταθερής δουλειάς, της δουλειάς των κατάλληλων ανθρώπων στις κατάλληλες θέσεις. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να δουλεύει στις βιβλιοθήκες. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά γιατί. Πρέπει να έχει μία σχέση με το αντικείμενο, να έχει εξειδικευτεί, να έχει ένα πτυχίο. Αυτονόητα είναι αυτά κατά τα άλλα, αλλά εσείς δυστυχώς επιμένετε να λειτουργείτε μια σειρά τέτοιες υπηρεσίες μέσω της λεγόμενης κινητικότητας, η οποία βεβαίως οδηγείται πολλές φορές σε αδιέξοδα. Εν πάση περιπτώσει, σας καλούμε για άλλη μια φορά να αλλάξετε ρότα, και οι εργαζόμενοι φυσικά έχουν την ευθύνη να οργανωθούν και να το διεκδικήσουν, για να αποκτήσουν αυτοί οι εργαζόμενοι, ωραία, που έχουν σπουδάσει αυτό το αντικείμενο, να δουλεύουν στο αντικείμενο. Ευχαριστούμε.